Μάλιστα. Πάμε ξανά, μένουμε στην πανδημία και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Ευαγγέλου, ο οποίος είναι καθηγητής επιδημιολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κύριε Ευαγγέλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ντόκο, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και σε εσάς. Λοιπόν, εδώ και λίγα 24 ώρα μιλάμε για την πανδημία επικεντρώνοντας στις μεταλλάξεις. Και το ερώτημα βέβαια και σε εσάς είναι: οι μεταλλάξεις αυτές σε τι βαθμό αντιμετωπίζονται από τα σημερινά εμβόλια και σε τι βαθμό τα εμβόλια αντιμετωπίζουν και τη σοβαρότητα της ασθένειας από τους μεταλλαγμένους ιούς. Να πούμε και γι' αυτό που είναι κρίσιμο. Σας ακούω. Φαίνεται ότι η μετάλλαξη από τη Μεγάλη Βρετανία δεν θα μας δημιουργήσει προβλήματα τελικά. Γνωρίζουμε ότι είναι αρκετά πιο μεταδοτική η νόσος με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Όσον αφορά τη σοβαρότητα της νόσου, δεν είναι, θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερα πιο σοβαρή σε σχέση με το στέλεχος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αν νοσήσει στους μεγαλύτερους πληθυσμούς, πάλι μπορεί να πιεστεί το σύστημα υγείας, αλλά φαίνεται ότι τα εμβόλια αυτή τη στιγμή καλύπτουν την συγκεκριμένη μετάλλαξη. Οπότε όσον αφορά τη βρετανική μετάλλαξη, δεν θα έχουμε έτσι ιδιαίτερα προβλήματα. Ωραία, πάμε στις Νότιας Αφρικής τη μετάλλαξη, ναι. Εκεί δεν έχουμε τόσα πολλά δεδομένα. Υπάρχει έτσι ένας φόβος ότι θα μειώσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και αυτό κυρίως από κλινικές δοκιμές οι οποίες έγιναν στη Νότια Αφρική, όπου υπάρχει αυτό το στέλεχος, είναι ιδιαίτερα δεδομένο. Φάνηκε ότι τα εμβόλια ήταν λιγότερο αποτελεσματικά. Οπότε υπάρχει ένας φόβος ότι πιθανόν να μειώσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που ήδη κυκλοφορούν. Βέβαια, αυτό δεν αποκλείει το γεγονός ότι οι εταιρείες να μπορέσουν να φτιάξουν γρήγορα και εμβόλια έναντι του μεταλλαγμένου αυτού στελέχους. Όταν λέτε γρήγορα, τι χρόνο χρειάζεται πλέον με την τεχνογνωσία που έχουν οι εταιρείες για να φτιάξουν ένα εμβόλιο που θα αντιμετωπίζει με μεγάλη αποτελεσματικότητα και τη μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής ή μια άλλη μετάλλαξη? Και αυτό γίνεται εξαιρετικά γρήγορα πλέον, δηλαδή θα είναι θέμα εβδομάδων. Εβδομάδα. Αυτό που δεν έχουμε συζητήσει βέβαια είναι αν χρειάζονται νέες αδειοδοτήσεις. Για παράδειγμα, στο εμβόλιο της γρήπης αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, αλλά δεν χρειάζεται νέα άδεια προκειμένου να κυκλοφορήσουν τα εμβόλια αυτά. Εδώ έχουμε μια καινούργια κατάσταση που θα πρέπει να συζητηθεί αν χρειάζονται καινούργιες μελέτες. Πριν πάμε εκεί τώρα, να μιλήσουμε για τη σοβαρότητα της νόσησης. Εάν εγώ έχω κάνει το εμβόλιο, έχω οπωσδήποτε, μου λέτε, σύμφωνα με τις ενδείξεις, με όλες τις ενδείξεις, εντάξει, περισσότερη, μεγαλύτερη πιθανότητα να κολλήσω κορονοϊό μεταλλαγμένο από ότι τον ιό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Όμως έχω απ' την άλλη και λιγότερες πιθανότητες ως εμβολιασμένος να νοσήσω σοβαρά, έστω και αν κολλήσω τον μεταλλαγμένο κορονοϊό. Από τα δεδομένα που φαίνεται να επικρατούν μέχρι τώρα, φαίνεται ότι τα άτομα που νοσούν δεν νοσούν ιδιαίτερα σοβαρά. Με το μεταλλαγμένο ιό, τα εμβολιασμένα άτομα, αν κολλήσουν το μεταλλαγμένο ιό, δεν νοσούν σοβαρά, λέτε? Τα δεδομένα δεν είναι πολλά, αλλά δεν με πειράζει να έχω πυρετό κάποιες μέρες και να βήξω από το να μπω στη ΜΕΘ. Καταλαβαίνετε. Βέβαια, εδώ συζητάμε. Άρα οι ενδείξεις, χωρίς πολλά δεδομένα, είναι ότι το εμβόλιο προστατεύει από τη σοβαρή νόσηση, έτσι, από τη σοβαρή ασθένεια και από το μεταλλαγμένο ιό της Νότιας Αφρικής. Αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Για να το συνοψίσει κανείς, θα έλεγε ότι με το μεταλλαγμένο στέλεχος της Μεγάλης Βρετανίας μάλλον δεν φαίνεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα τα εμβόλια. Με το νοτιοαφρικάνικο φαίνεται να έχουμε κάποιο θέμα. Θέλουμε περισσότερα δεδομένα ώστε να το δούμε. Αλλά όσον αφορά τη σοβαρότητα της νόσης, φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική προστασία. Υπάρχει μια σχετική προστασία. Αυτό είναι το μείζον. Αυτό είναι το σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Τώρα, να πάμε σε μια ειδική περίπτωση της Άστρα Ζένεκα, καθώς Γερμανοί περισσότερα και Γάλλοι ανακοινώνουν ότι αυτό το εμβόλιο προστατεύει ελάχιστα από τον κορονοϊό στις ηλικίες άνω των 65. Τι σημαίνει εδώ, τι συμβαίνει? Είναι λάθος η πληροφόρηση αυτή που επικράτησε. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι δεν είπαν αυτό. Είπαν ότι είναι επιφυλακτική να προτείνουν το εμβόλιο σε αυτές τις ηλικίες επειδή τα δεδομένα είναι πάρα πολύ λίγα. Τα κλινικά δεδομένα είναι ελάχιστα. Οπότε δεν υπήρχαν πολλά άτομα αυτών των ηλικιών στην κλινική μελέτη. Οπότε νούμερα που είδαμε περί αποτελεσματικότητας στη τάξη του 8% δεν ευσταθούν. Μάλιστα.
μεταλλάξεις Μεγάλης Βρετανίας αλλά και Νότιας Αφρικής έχουμε στην περιοχή της Ηπείρου, με τα μαθηματικά, μην κοιτάξετε τη γυάλινη σφαίρα σας, με μαθηματικά μοντέλα, με δεν ξέρω, με εκτιμήσεις επιστημονικές, το πιο πιθανό είναι να έχουμε ήδη μεταλλάξεις Μεγάλης Βρετανίας και Νότιας Αφρικής στην Ήπειρο. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ίσως να μην έχουμε αυτό το διάστημα, θα έχουμε σίγουρα στο επόμενο, στις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, όσον αφορά την ανοσία και από την ασθένεια και από το εμβόλιο, γιατί βλέπουμε κάποιους ανθρώπους νοσούν, μέσα σε 2 μήνες 3 ξανανοσούν, όπως ο ιερέας, ο διάκονος στη Θεσσαλονίκη. Εδώ τι έχουμε, τι δεδομένα έχουμε? Και εδώ τα δεδομένα δεν είναι πολύ καλά. Όσον αφορά την ανοσία σε σχέση με το ίδιο στέλεχος, φαίνεται να είναι πολύ υψηλή. Δηλαδή, αν κάποιος νοσήσει, μάλλον η ανοσία η οποία αναπτύσσεται, η φυσική ανοσία που αναπτύσσεται από τον οργανισμό, τον προστατεύει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε διαφορετικά μεταλλαγμένα στελέχη, τα οποία θα αρχίσουν να επικρατούν, τότε οξύνεται το πρόβλημα και πιθανόν η φυσική ανοσία που έχει αναπτυχθεί για ένα στέλεχος να μην επαρκεί για κάποιο άλλο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, και εδώ η σοβαρότητα της νόσου επηρεάζεται τη δεύτερη φορά. Δε θα μπορούσα να το πω με απόλυτη σιγουριά. Μάλιστα. Αυτό. Δεν έχουμε αρκετά δεδομένα ακόμη ώστε να μιλάμε με ασφάλεια. Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι κάτι πολύ νέο και σε κάθε περίπτωση έχει πολλά πολλά σκοτεινά σημεία. Ένα τρίτο κύμα της πανδημίας, ένα τρίτο κύμα του κορονοϊού με μεγάλη ένταση τον Μάρτιο, είναι περισσότερο πιθανό να γίνει ή να μην γίνει? Και εδώ δεν θα μπορούσα να πω με ασφάλεια. Είναι πιθανό. Δεν μπορώ να πω αν είναι περισσότερο ή λιγότερο πιθανό. Το καλό είναι ότι μέχρι το Μάρτιο, και αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως υπολογίζουμε, ένα μεγάλο μέρος των ευπαθών ομάδων, καθώς και υγειονομικοί, θα έχουν εμβολιαστεί. Δύο στόχος είναι το Μάρτιο να έχουν τελειώσει και εμβολιασμοί σε άτομα πάνω από 70 έτη. Έτσι. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα. Ναι, ναι. Και φαίνεται ότι ο εμβολιασμός, φαίνεται ότι έχουμε πιάσει τους ρυθμούς, τους στόχους που έχουν τεθεί. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εξαρτάται και από το ποσοστό των ατόμων που έχει εμβολιαστεί. Στους υγειονομικούς φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά καλό, δηλαδή δεν επαληθεύτηκαν κάποια νούμερα που είχαν κυκλοφορήσει, ήδη είναι σχεδόν καθολική η συμμετοχή των υγειονομικών. Όσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό των ατόμων σε αυτή την ηλικία, στα 70 και πάνω, και μάλιστα να έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, που φαίνεται να είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Έχουμε αποτελέσματα από το Ισραήλ, από χιλιάδες άτομα πλέον, που φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εμβολίου της Pfizer, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε για τα εμβόλια στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, πώς βλέπετε αυτό το πόλεμο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταιριών για τα συμβόλαια που δεν τηρήθηκαν ποτέ? Τι λέτε? Κοιτάξτε, το πρόβλημα της διαθεσιμότητας νομίζω το είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να υποσχεθείς κάτι, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι εξαιρετικά δύσκολο πολλές φορές να το τηρήσεις. Δεν θα μπω στη διαδικασία οικονομικών συναλλαγών κτλ. Το θέμα της διαθεσιμότητας ήταν κάτι που συζητούσαμε. Ας πάρουμε την αντίθετη πλευρά, να πούμε και να ενημερώσουμε ότι υπάρχουν πολλά εμβόλια τα οποία έρχονται. Να. Η Pfizer ανακοίνωσε σήμερα ότι αυξάνει την παραγωγή της κατά 60-70%, οπότε θα υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή από εκεί. Υπάρχουν άλλα εξαιρετικά εμβόλια που είναι μία δόση, μονή δόση, και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και κλινικές δοκιμές. Όπως ποια εμβόλια, για ποια εμβόλια μιλάτε? Της Johnson & Johnson, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα τέτοιο εμβόλιο που φαίνεται στους επόμενους μήνες θα είναι διαθέσιμο. Οπότε δεν χρειάζεται έτσι να απελπιζόμαστε και να βλέπουμε έτσι μόνο την αρνητική σκοπιά. Τα πράγματα θα αλλάξουν συνεχώς, θα έχουμε κάποια εμβόλια, κάποια άλλα θα αποτύχουν. Υπάρχουν πολλά εμβόλια. Το ότι αγνοούμε εδώ στο δυτικό κόσμο, αν μπορεί να πει κανείς, τη ρωσική προσπάθεια, τη ρωσική εκδοχή του εμβολίου ή την κινέζικη, αυτό οφείλεται σε πολιτικά παιχνίδια ή σε επιστημονική αδυναμία από του ρώσικου ή του κινέζικου εμβολίου? Από την επιστημονική πλευρά που θα μπορούσα να σας απαντήσω, οφείλεται στην έλλειψη δεδομένων. Το Sputnik που είναι το ρώσικο εμβόλιο, φαίνεται να έχουμε κάποια δεδομένα, να υπάρχει μια σχετική ροή. Μας λείπουν κάποιες δημοσιεύσεις όμως, ώστε να ξέρουμε, να δούμε τα νούμερα, να αποφασίσουμε αν όντως είναι αποτελεσματικό ή όχι. Δεν είναι δηλαδή πολιτικό παιχνίδι, οι λόγοι είναι επιστημονικοί, λέτε εσείς? Τουλάχιστον από την επιστημονική πλευρά. Ναι, ναι, τον επιστήμονα ρωτώ, ναι. Έχουμε έλλειψη πληροφορίας. Φαίνεται θα τα έχουμε αυτά τα δεδομένα όσον αφορά στο Sputnik, και φαίνεται να υπάρχουν και συμπράξεις εταιριών. Οπότε θα έλεγα ότι οι λόγοι είναι περισσότερο επιστημονικοί παρά πολιτικοί. Για το εμβόλιο της Κίνας δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. Μάλιστα. Άρα
με την κοινή λογική εγώ βγάζω το συμπέρασμα ότι εμβολιαζόμαστε και προσέχουμε ταυτόχρονα και πάμε βλέποντας και κάνοντας, έτσι. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Ελπίζουμε μέχρι το Μάρτι να έχουμε έτσι ένα μεγάλο ποσοστό σε αυτές τις Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις μέχρι το Μάρτι, όπως είπατε και εσείς, θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί όλοι, οι ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου, όλα τα άτομα και οι 70 άνω συμπολίτες μας. Να δούμε. Ακριβώς. Να δούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευαγγέλη, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ.